μα σήμερα δεν θα με πιάσουν. Μαρκάρουν στενά και όπως μπορούν, μα σήμερα δεν θα με φτάσουν. Το θέλουν πολύ, μα εγώ πιο πολύ. Γιατί είναι μέρα για την σε όλη τη γη. Θα κοιτούμαστε με τη δική μας και χιλιάδες φωνές σαν μία μαζιά. Θα γίνονται με τη φωνή μας όταν έχει στιγμή τη μεγάλη στιγμή. Μοναδική στιγμή που βρέθηκαν τα αγγλικά νερά στην αντίπαλη περιοχή, ευθύξαν να προηγηθούν με ένα γκολ από ένα λάθος αμυντικό. Και αυτό μας άγχωσε και μας δημιούργησε λίγο πίεση. Αλλά η ομάδα στο δεύτερο μήχρονο ανταποκρίθηκε πάρα πολύ. Ήταν κυρίαρχη του παιχνιδιού, έβγαλε πάρα πολλές τελικές προσπάθειες. Που είτε από ανικανότητα, να το πω πρώτο, είτε από ατυχία, είτε από την ικανότητα του αντίπαλου τερματοφύλακα για τις αντίπαλες άμυνες. Χάσαμε τα γκολ, ακόμα και το πέναλτι. Ισοφαρίσαμε μεν, είχαμε χρόνο να βάλουμε το δεύτερο γκολ. Δεν μας θέει κανένας, αλλά είναι αμαρτία, όπως δήλωσε και στον αδέλφο, να διαμαρτύρουν τα αγγλικά νερά για διαιτησία τη στιγμή που όλες πέρασαν 4 φορές τη σέντρα. Δίκαια βέβαια είναι και έχουν καλή ομάδα. Δεν φταίνε αυτοί για το διακοχή, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, αλλά νομίζω ότι πουθενά δεν αδικήθηκαν. Και αυτό δημιουργείται τεχνιέντος από μερίδα του τύπου. Τύπος να το πει ο Θεός, δηλαδή δεν είναι δημοσιογράφος ο κύριος αυτός που γράφει, ο οποίος εδώ και μήνες καλλιεργεί ένα κλίμα εναντίον της ομάδας μου. Πράγμα που δηλώνω προσωπικά, σαν Πέτρο Τσιγκούλης, ότι είναι αδική κατάφορα, γιατί αυτή τη στιγμή η ομάδα βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, πανάξια, και νομίζω ότι είναι μαζί με αγγλικά νερά, Πρωτέα και Κοροπή οι καλύτερες ομάδες του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής. Θέλω να δώσω χαρακτήρια στους παίκτες μου. Πραγματικά. Ξημέσα σε ένα πρωτάθλημα μπορεί να συμβούν και να χαθούν βαθμοί. Είναι η πρώτη βαθμή που χάνουμε στην έδρα μας. Αλλά δεν φοβάμαι καθόλου, γιατί η ομάδα έχει το μέταλλο και την ποιότητα να ανταπεξέλθει και οι καλές ομάδες φαίνονται στα δύσκολα. Δεν θα αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό μας, θα συνεχίσουμε.